Τι λέτε να πάμε λίγο παραδίπλα, λίγο πιο δυτικά και εκεί να συναντήσουμε την βουλευτήνα της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Σέβη Βολουδάκη. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Να είστε καλά. Είναι μία μαύρη μέρα σήμερα, είναι αλήθεια, για την πατρίδα μας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτά τα 57 άτομα που έχασαν τη ζωή τους τόσο άδικα στα Τέμπη. Και χρέος όλων μας είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη. Βέβαια, έτσι. Τώρα, κυρία Βολουδάκη, να πάμε και εδώ στα δικά μας, τα πολλά τα ανοιχτά μέτωπα και στην Κρήτη και στο δικό σας νομό, στα Χανιά, πολλές και οι επαφές που κάνετε και οι κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις, σας βλέπουμε έτσι πολύ δυναμική. Δεν είμαστε και πολύ συνηθισμένοι. Κυρία Βολουδάκη, τώρα εγώ θα κάνω ένα σχόλιο. Δεν είμαστε και πολύ συνηθισμένοι να βλέπουμε κυβερνητικούς βουλευτές να ρωτάνε και να ξαναρωτάνε και να γυρίζουν γύρω-γύρω από τα θέματα και μας κάνει πολύ καλή εντύπωση αυτό. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ, αλλά το χρέος του βουλευτή αυτό είναι. Δηλαδή, εγώ δεν κάνω τίποτα παραπάνω από αυτό που είμαι υποχρεωμένη να κάνω. Να τιμήσω την ψήφο των συμπολιτών μου που με ψήφισαν και να προσπαθήσω να κάνω τα προβλήματά τους πρώτα να ακουστούν, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό, να ακουστούν στην κεντρική εξουσία, να μεταφερθούν στην Αθήνα και αν είναι δυνατόν να επιληθούν. Αυτό. Mm-hmm. Τώρα, ας τα πάρουμε με μια σειρά. Είδαμε να πρωτοστατείτε, χωρίς εισαγωγικά, και σε ό,τι συνέβη με το πειραματικό σχολείο, για παράδειγμα, στα Χανιά. Σας είδαμε να το παίρνετε επώμου όλο αυτό. Σας βλέπουμε να μιλάτε πολύ για τα προνοιακά ιδρύματα των Χανίων. Σας είδαμε να παρεμβαίνετε για το κομμάτι της ψυχικής υγείας. Βλέπουμε ότι γενικότερα έχετε μια κλίση, να πούμε, προς την κοινωνική πολιτική. Κοιτάξτε να δείτε, θεωρώ ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα εάν δεν είμαστε κοντά στον κάθε άνθρωπο. Και πώς είσαι κοντά όταν φροντίζεις για την υγεία, για την παιδεία και για την πρόνοια. Δεν μπορεί να έχεις μια σωστή οικονομική πολιτική και να πάνε όλα καλά οικονομικά αν δεν έχεις και αυτά. Αυτά λοιπόν είναι θέματα για τα οποία εγώ ενδιαφέρομαι, είναι αλήθεια, αλλά και που έχουμε να κάνουμε ακόμη δυστυχώς πολλά βήματα. Είμαστε πολύ πίσω. Και γι' αυτό φταίνε διάφοροι παράγοντες. Για το θέμα, ας πούμε, του ψυχιατρίου, υπάρχουν, ξέρετε, προκηρύξεις που αναζητώνται ψυχίατροι και δεν υπάρχουν. Δεν ανταποκρίνεται κανένα στην προκήρυξη. Μήπως δεν έχουν κίνητρο για να ανταποκριθούν, κυρία Βολουδάκη? Κοιτάξτε να δείτε, κίνητρο, το μόνο κίνητρο που πρέπει να υπάρξει είναι το μισθολογικό. Δηλαδή πρέπει οι μισθοί των γιατρών να αυξηθούν. Γιατί στα επίπεδα που είναι σήμερα, η αλήθεια είναι ότι πολύ δύσκολα κάποιος γιατρός θα δώσει όλο του το είναι να δουλέψει στο εσύ. Είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες που αντιμετωπίζουν και είναι δύσκολες γιατί δεν είναι μόνο ότι δεν υπάρχει ιατρικό προσωπικό, δεν υπάρχει ούτε νοσηλευτικό προσωπικό. Και βέβαια. Αυτό λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι έχει αρχίσει να αντιμετωπίζεται, δηλαδή είχαν να γίνουν προσλήψεις και αυξήσεις 15 χρόνια περίπου. Έχουν αρχίσει να γίνονται με δειλά βήματα, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουμε ακόμη δρόμο. Έτσι. Οπότε πρέπει να απαιτούμε όσο μπορούμε περισσότερο. Κυρία Βολουδάκη, τώρα, το θεραπευτήριο χρόνιων παθήσεων, βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη λίστα αναμονής για νοσηλεία, για φιλοξενία των ασθενών και την ίδια ώρα υπάρχει μια πτέρυγα εκεί που δεν χρησιμοποιείται, είναι δυνατόν? Έτσι είναι. Κοιτάξτε, υπάρχουν πάρα πολλά εκεί προβλήματα που είναι κυρίως κτηριακά. Υπάρχει θέμα υποδομών δηλαδή. Υπάρχει μια πτέρυγα που δεν χρησιμοποιείται γιατί δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, δεν είναι κατάλληλη. Μίλησα σχετικά με την Υπουργό Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, την κυρία Ζαχαράκη, και ήρθαμε σε επικοινωνία και με φορείς συγκεκριμένους, οι οποίοι μπορούν να αναλάβουν τη μελέτη. Και μάλιστα, επειδή είχαν γίνει βήματα γι' αυτό στο παρελθόν, ήταν κάτι που
ο σύζυγός μου είχε κινήσει στο παρελθόν ως διαδικασία. Ναι. Οπότε εδώ είμαστε στα μισά του δρόμου. Υπάρχει δηλαδή μελέτη. Εκεί χρειάζεται μία ανακαίνιση, κάτι τέτοιο. Χρειάζεται δηλαδή, αυτού του είδους παρέμβαση. Κάτι τέτοιο και για ένα ποσό που ειλικρινά σας λέω δεν είναι αξιολόγο. Δηλαδή, από ό,τι μου είπε η υπουργός, μπορεί να προκύψει απλώς και με μία έκτακτη χρηματοδότηση. Δεν χρειάζεται καν να μπει στον τακτικό προϋπολογισμό. Μάλιστα. Και γιατί καθυστερούμε τότε? Γιατί σας είπα, αυτά πρέπει και κάποιος να τα ανακοινήσει. Δηλαδή θα πρέπει να ανακοινήσεις και επίσης να επιμένεις. Εγώ η αλήθεια είναι ότι μπορώ να γίνομαι εξαιρετικά ενοχλητική, αν το θέλω. Το έχουμε δει, κυρία Βολουδάκη. Είπε στη γυναίκα ενοχλητική. Όχι, μας καταλαβαίνει, κυρία Βολουδάκη, προς ποια κατεύθυνση. Και σωστά το κάνετε να γίνεστε ενοχλητική. Είναι ο ρόλος του βουλευτή. Πάντως με την κυρία Ζαχαράκη είχατε και άλλες συζητήσεις, από όσο γνωρίζουμε. Και γενικότερα, είστε και από αυτούς τους ανθρώπους που σας βλέπουμε. Μιλάτε για την οικογένεια, για τη στήριξη, την ουσιαστική στήριξη. Όχι αυτά τα επιδόματα επιδερμικά και τέλος. Μια ουσιαστική στήριξη για να μπορεί ο κόσμος να παίρνει την απόφαση να κάνει παιδιά, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, γιατί, κοιτάξτε, καταρχάς μιλάω η ίδια ως μαμά τριών παιδιών. Τώρα πια τα οποία μεγαλώνω και μόνη μου και ξέρω πόσο δύσκολο είναι να το σηκώνεις αυτό το βάρος. Ξέρω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι θέλουν να κάνουν παιδιά, αλλά φοβούνται. Και πώς να κάνεις παιδιά όταν φοβάσαι να πας στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσεις, έτσι δεν είναι? Να αντιμετωπίσεις έξοδα γένας, να αντιμετωπίσεις τιμές που έχουν οι πάνες ή το βρεφικό γάλα. Οπότε εκεί η αλήθεια είναι ότι ναι, χρειάζεται να κάνουμε πράγματα. Ξαναλέω, έχει γίνει ένα πρώτο βήμα με το επίδομα γέννησης που έχει αρχίσει και δίνεται, αλλά δεν φτάνει αυτό. Πρέπει να δοθούν κίνητρα. Πρέπει να δοθούν κίνητρα στα νέα ζευγάρια, όπως είναι αυτό με τη στέγη, με τα δάνεια για να αποκτήσουν σπίτια, όπως είναι το να βλέπουμε πού πηγαίνουν οι τιμές σε τέτοιου είδους αγαθά που χρειάζονται, όπως είναι το βρεφικό γάλα, όταν αρχίζεις να κάνεις οικογένεια. Και επιπρόσθετα είναι και το θέμα των ίσων ευκαιριών στα εργασιακά. Δηλαδή, αν αυτό δεν το φτάσουμε σε ένα επίπεδο που να είναι ίδιο για τις γυναίκες και τους άντρες, τότε αυτό σίγουρα αποβαίνει εις βάρος οικογένειας. Δεν είναι θέμα δηλαδή μόνο ισότητας των φύλων. Γιατί αναγκαστικά δουλεύει ο ένας, ο άλλος μένει σπίτι, τα χρήματα που υπολογίζονται στον οικογενειακό προϋπολογισμό είναι λιγότερα και άρα για ποιο λόγο να κάνεις παραπάνω παιδιά? Σωστό. Και να θες δεν μπορείς να τα κάνεις. Αυτό ακριβώς. Και να θέλεις. Λοιπόν, κυρία Βολουδάκη, ένα άλλο θέμα για το οποίο γίνατε και πολύ σωστά ενοχλητική, αφορά, είναι ενεργειακό, αφορά στη γραμμή υψηλής τάσης, Χανιά-Δαμάστα, στο πλαίσιο των ηλεκτρικών διασυνδέσεων. Είδαμε και παρεμβάσεις σας και έχουμε δει αντιδράσεις και από πολλούς φορείς για το θέμα αυτό. Έτσι. Και ξέρετε, έχουμε κινητοποιήσει την αρμόδια εταιρεία και θα αρχίσουμε από αύριο κιόλας, αρχίζουμε ραντεβού με δημάρχους, τον περιφερειάρχη κτλ, ώστε να δούμε πώς αυτό το θέμα μπορεί να λυθεί με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο για την προστασία του περιβάλλοντος, γιατί κανένας δεν αμφισβητεί ότι είναι μια γραμμή υψηλής τάσης που χρειάζεται η Κρήτη. Βεβαίως. Δεν μπορεί η Κρήτη δηλαδή ενεργειακά να είναι αποκομμένη. Ούτε μπορούμε να στηριχθούμε μόνο στο καλώδιο. Όπως λέω εγώ έτσι πολύ, πολύ απλά, δεν μπορεί να είναι ένα νησί το οποίο εξαρτάται από μια μπαλαντέζα που είναι συνδεδεμένη με την υπόλοιπη χώρα. Αυτό δεν γίνεται. Άρα λοιπόν δεν είναι ότι αντιδρούμε. Άρα εσείς τι ζητάτε? Τι ζητάτε ακριβώς ως προς τη γραμμή αυτή? Εμείς ζητάμε να μην γίνει αυτή προσβάλλοντας το περιβάλλον. Δηλαδή δεν μπορεί να εγκατασταθούν πυλώνες με καλώδια κατά μήκος των Λευκών Ωραίων, όπου είναι και απάτητα βουνά. Να δούμε πώς μπορεί να βρεθεί ένας τρόπος. Μου εξήγησαν από τον ΑΔΜΙΕ ότι η υπογειοποίηση, για παράδειγμα, που πρότεινα εγώ, είναι μια λύση που είναι πολύ ακριβή και που ουσιαστικά την επιβαρύνει ο καταναλωτής, που είναι κάτι που επίσης δεν θέλουμε. Yeah. Δηλαδή, εκεί πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Αλλά πρέπει να δούμε, να έρθουμε δηλαδή σε επαφή τα στελέχη του ΑΔΜΙΕ με
τους δήμους, με την κοινωνία των πολιτών, με όλες τις ομάδες, ακόμη και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, και να δούμε μήπως μπορεί στην υπάρχουσα γραμμή να προσθεθεί καλώδιο, να δούμε πώς θα γίνει αυτό με σχετική μελέτη, ώστε να μην διαταραχθεί το περιβάλλον, αλλά να έχουμε και ενεργειακή επάρκεια. Σωστά. Μην γίνουμε μπαταρία, μην γίνουν τα πάτη τα βουνά μπαταρία μια στιγμή και είμαστε έτσι. Λοιπόν, επειδή ο τηλεοπτικός χρόνος τρέχει και προσπαθούμε να προλάβουμε όλα τα θέματα, κυρία Βολουδάκη, το τελευταίο διάστημα υπάρχει πολλή κινητικότητα στα νότια της Κρήτης, κυρίως στην περιοχή σας, εκεί στη Γάβδο, στα νότια των Χανίων. Είδαμε ότι και εσείς είχατε μια κοινοβουλευτική παρέμβαση, ζητήσατε από τον Υπουργό και την ενίσχυση του λιμενικού σώματος και σε πλωτά μέσα αλλά και σε ανθρώπους. Τώρα, κάθε μέρα που περνάει γράφουμε στο Δελτίο μια καινούρια καραβιά από ανθρώπους που προσπαθούν και αυτοί να φτάσουν σε κάτι καλύτερο. Πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό? Είναι πια στο δρόμο η Κρήτη, είναι στο κάδρο. Ναι. Κοιτάξτε, νομίζω ότι η Γάβδος ειδικά έχει γίνει σημείο αναφοράς για διακινητές, γιατί περί αυτού πρόκειται, και έρχονται συνέχεια καραβιές ανθρώπων που αναζητάνε μια καλύτερη ζωή. Οι περισσότεροι από αυτούς, φανταστείτε ότι από ό,τι με ενημέρωσε ο αρμόδιος Υπουργός Μετανάστευσης, κουβαλάνε και τα διαβατήριά τους, δεν κάνουν καμία προσπάθεια δηλαδή. Είναι οικονομικοί μετανάστες, δεν είναι κάτι άλλο. Έρχονται να βρούνε δουλειά. Το θέμα είναι ότι επειδή έχεις απέναντι η χώρα από την οποία έρχονται είναι η Λιβύη, που δεν υπάρχει κυβέρνηση, δεν υπάρχει επικοινωνία, δεν μπορείς να συνεννοηθείς, δεν μπορείς να δεις πώς μπορούν να σταματήσουν αυτές οι ροές. Και το λιμενικό μας έχει συγκεκριμένες δυνατότητες. Είναι καταρχάς υποστελεχωμένο. Ειδικά για τη Δυτική Κρήτη έχω να σας πω ότι σε αντίθεση με την Ανατολική Κρήτη δεν θεωρείται παραμεθόριος περιοχή, το οποίο είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αλλάξει. Δηλαδή δεν μπορεί η Νότια Ανατολική Κρήτη να θεωρείται παραμεθόριος και για παράδειγμα η Αγία Γαλήνη, η Παλιόχωρα, τα Σφακιά να μην θεωρούνται. Με αποτέλεσμα να είναι ακόμη λιγότεροι οι λιμενικοί στις περιοχές αυτές. Αλλά ακόμη και αν αυξηθούν, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε κάτι τέτοιο. Αυτό το οποίο πιστεύω εγώ ότι πρέπει να γίνει είναι πια εκεί με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί αυτά δεν είναι σύνορα ελληνικά μόνο, είναι και σύνορα ευρωπαϊκά. Να γίνει πια μια ναυτική επιχείρηση ευρωπαϊκή και να μην είναι καθήκον μόνο του λιμενικού μας. Τώρα, αυτό έχετε σκοπό, γιατί ξέρω ότι είστε και στην Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, σωστά? Ναι. Έχετε σκοπό να το φέρετε στις ρίξεις? Το έχω προτείνει ήδη, απλώς με ξεπερνάει. Δεν είναι κάτι το οποίο αποφασίζω εγώ και είναι κάτι το οποίο θέλει, καταλαβαίνετε, πρέπει να πάρθει απόφαση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα είναι πολύ κρίμα, γιατί τώρα που μπορέσαμε πια και με το φράχτη στον Εύρο να ελέγχουμε τις ροές από εκεί και από την Τουρκία, να το χάσουμε από εμάς νότια της Κρήτης. Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε να το κρατήσουμε αυτό που έχουμε μέχρι τώρα με τις ροές τις μεταναστευτικές. Και μιλάμε, κυρία Βολουδάκη, για μια θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Κρήτης, ειδικού ενδιαφέροντος, διότι έχουμε και το μέτωπο των υδρογοναθράκων, βλέπουμε και τις εξελίξεις με τις έρευνες για φυσικό αέριο. Βέβαια, είναι και αυτό. Είναι και αυτό ένας λόγος, φυσικά. Και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην θρηνήσουμε και θύματα. Δηλαδή, γιατί και αυτό παίζει ρόλο. Έρχονται οι άνθρωποι αυτοί και αυτοί θύματα είναι. Αν έχει καλό καιρό, αλλά δεν νομίζω ότι νοιάζει τους διακινητές καθόλου αυτό. Δηλαδή, τους βάζουν σε σχεδίες. Άμα τα δείτε αυτά τα οποία τα μέσα, τα πλωτά που έρχονται, είναι σαν αυτοσχέδιες πυρόγες, ειλικρινά. Και τους βγάζουν στο ανοιχτό πέλαγος. Φοβερό. Την ίδια ώρα, βεβαίως, κυρία Βολουδάκη, και εμείς, παρότι ξέρουμε και τα τελευταία χρόνια το έχουμε αντιμετωπίσει αρκετές φορές, όχι σε αυτή τη συχνότητα και σε αυτή την ένταση, αλλά πολλές φορές είχαμε καραβιές, δεν είμαστε έτοιμοι, δεν έχουμε προετοιμαστεί για τίποτα. Δεν έχουμε καν χώρους που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν ανθρώπους. Δηλαδή, ήρθαν προχτές 110 στην Αγία Γαλήνη και πήγαν στα Χανιά, γιατί δεν υπήρχε πού να πάνε, δεν είχαν πού να πάνε. Και έχω να σας πω ότι και στα Χανιά δεν είχαν πού να πάνε. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό
Δεν θεωρώ ότι είναι πρόβλημα που δεν το είχαμε μέχρι τώρα, γιατί εμείς δεν είχαμε αντιμετωπίσει τέτοιο πρόβλημα. Άρα δεν είχαμε κανένα λόγο να έχουμε κάποιο είδους εγκαταστάσεις που να στηρίζουν κάτι τέτοιο. Και δεν χρειάζεται να έχουμε, έχω να σας πω. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγος. Η Κρήτη είναι νησί. Είναι νησί. Μπορεί εμείς να μην το βλέπουμε έτσι, αλλά είναι νησί. Είναι μακριά από το κέντρο. Δεν μπορεί να υποστηρίξει δομή. Οι δομές είναι συγκεκριμένες και είναι στην υπηρετική Ελλάδα και εκεί θα πρέπει και να παραμείνουν. Mm-hmm. Άρα εμείς το μόνο που κατά την άποψή μου θα πρέπει να κάνουμε είναι μια ασφαλής διαμετακόμιση. Δηλαδή να παίρνουμε, να ετοιμάζουμε τα χαρτιά τους και μετά να τους πηγαίνουμε στα όποια κέντρα τους δέχονται, στην Αμυγδαλέζα ή όπου αλλού. Έτσι, σωστά. Λοιπόν, κυρία. Ναι. Μια ερώτηση θα κάνω τελευταία. Κυρία Βολυβάκη, έχετε 3 παιδιά, σωστά? Ναι, το Γιώργο, το Σύφη και τη Δάφνη. Πολύ ωραία. Κάποιο από αυτά είναι στο πανεπιστήμιο? Όχι. Έχω όλες τις βαθμίδες εκτός από το πανεπιστήμιο ακόμη. Λύκειο, γυμνάσιο και δημοτικό. Αλλά επειδή ξέρω που το πάτε, είμαι υπέρ της ίδρυσης των ιδιωτικών πανεπιστημίων και ειλικρινά σας λέω, είναι ένα νομοσχέδιο που το είδα στην επεξεργασία του στην Επιτροπή, που εκτός από αυτό έχει και άλλες πολύ σημαντικές διατάξεις. Δηλαδή, ενισχύεται το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, το οποίο έχει πολλές και σημαντικές σχολές και κατέρεε μέχρι σήμερα. Ενισχύεται το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο με μια ανεξαρτησία και αυτονομία, η οποία αυτή είναι που του αξίζει και θα έπρεπε να έχει. Και επίσης, προβλέπεται η ίδρυση των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, τα οποία θα λειτουργούν ως παραρτήματα αναγνωρισμένων πανεπιστημίων του εξωτερικού. Κάτι το οποίο είναι σύμφωνο με το ενωσιακό δίκαιο. Δηλαδή, πρέπει να το κάνουμε και θα έπρεπε να θέλουμε να το κάνουμε. Αφού πρώτα βεβαίως, κυρία Βολυβάκη, αφού πρώτα βεβαίως, ενισχύσουμε και το Μετσόβιο και το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το ΕΛΜΕΠΑ και το Αριστοτέλειο. Συμφωνώ, και γεμίσουμε με μέλη ΔΕΠ και ναι. Η αναλογία είναι η σωστή και όλα αυτά που πρέπει. Συμφωνώ, έχω τελειώσει κι εγώ. Έχω τελειώσει νομική Θεσσαλονίκης, έτσι. Έχω τελειώσει δημόσιο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα κι εγώ. Αλλά δεν είναι, ξέρετε, είτε-είτε. Δηλαδή δεν είναι ότι αν θα δημιουργηθούν αυτά δεν θα ενισχύσουμε τα πανεπιστήμια μας. Δεν είναι είτε-είτε. Θα γίνει και το ένα και το άλλο και ειλικρινά μόνο καλύτερα μπορεί να λειτουργήσει η ύπαρξη του ενός για το άλλο. Άραστε. Το ευχόμαστε. Και εδώ θα είμαστε να το βλέπουμε, κυρία Βολουδάκη. Συμφωνώ, εγώ θα το ζήσω κιόλας με τα παιδιά μου, έχω να σας πω. Ετοιμαστείτε, έρχονται τα φοιτητικά τα χρόνια. Λοιπόν, κυρία Βολουδάκη, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την παρουσία σας εδώ στην εκπομπή. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό σας βράδυ. Λοιπόν.